Σε εκκρεμότητα βρίσκεται η Δημοπρασία για την πρόσκληση ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε γυαλού στα Χανιά. Έτσι, οι μισθωτές των παραλίων καταλαμβάνουν το χώρο που είχε οριστεί από την περσινή ηλεκτρονική διαδικασία. Αυτό που μένει είναι η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου, η οποία έχει την ευθύνη των διαγωνισμών για τα ομπρελοκαθίσματα και τα διάφορα παιχνίδια, θαλάσσια σπορ που είναι στις παραλίες, να ολοκληρώσει τις δικές της διαδικασίες. Κατά τα άλλα, οι παραλίες στα Χανιά είναι έτοιμες, καθώς ο καθαρισμός τους ολοκληρώθηκε εγκαίρως, ενώ από την 1η Ιουνίου στις θέσεις τους βρίσκονται και οι ναυαγοσώστες. Για μια ακόμη χρονιά, πάντως, τίθεται θέμα ασφάλειας των λουωμένων μετά τις 5.30 το απόγευμα, οπότε και λίγη το ωράριο των ναυαγοσωστών. Σίγουρα αυτό είναι ένα μικρό πρόβλημα. Θα λυθεί, πιστεύω, γιατί και ο κόσμος μετά τις 5 που σχολάει στη δουλειά του, δεν ξέρω τι, ήθελε να κάνει το μπάνι του και να είναι κάποιος εδώ. Πιστεύω θα βρουν μια αφορμή να τα φτιάξουν όλα. Να μην σταματά. Να μην σταματά, γιατί και τα παιδιά έρχονται και μετά τις 5 και μετά τα διαβάσματα και πρέπει να είναι όλο το 24ωρο. Είναι αρκετά καλή, αν και τα ντουζ δεν τα βλέπω. Πιστεύω όμως ότι είναι μια ωραία θάλασσα, καθαρή. Αυτά. Θέλεις να βλέπεις να υπάρχει ναυαγοσώστης στις παραλίες που πηγαίνετε για μπάνιο? Ναι, θέλω να βλέπω, γιατί δεν είναι έτσι επικίνδυνο να πνιγεί κάποιο παιδί. Αίτημα των Δήμων είναι η διεύρυνση του ωραρίου των ναυαγοσωστών, καθώς δεκάδες περιστατικά πνιγμών καταγράφονται κάθε χρόνο, τις ώρες κατά τις οποίες οι πύργοι είναι κενοί.